και κύριοι, καλησπέρα. φιλοξενούμενοι απόψε ο κύριο Άγγελο Συρίου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ο κύριο Γιάννη Βαρινάκη, πρώην υπουργό σε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και εσεί, δεξιό και εσεί. Ε, ο κύριο ε, Ανδρέα Ρομπόπουλο, καλό φίλο και συνάδελφο, ανταποκριτή του Μέγα στην Κωνσταντινούπολη, ξέρει καλά τα ελληνοτουρκικά. Και ο κύριο ε, Δεσποτόπουλο, ο κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, θα έχουμε μικρόφωνο σε λίγο, καθυστερήσατε, μα καθυστερήσατε και εμά και με εκβιάζει ο κύριο Σιρήγο. Απολογούμε, δεν είναι Δημιουργ... δυνατά για να ακουστεί αν είναι μικροφόνο. Ναι, 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 Λοιπόν, ε, να ξεκινήσω, ε, να μου επιτρέψετε από τον συνάδελφό μου, από τον κύριο Ροπόπουλο, να μα δώσει το ρεπορτάζ. Υπήρξε μια γκρίνια ότι είπε κάποια πράγματα ο Ερντογάν στι ΗΠΑ, στα πλαίσια του ΟΗΕ, των εκδηλώσεων, και δεν απαντήθηκαν. Όμω ο Πρωθυπουργό έδωσε στην ομιλία του κάποιε απαντήσει. Ε, Θεωρεί ότι ήταν επαρκή η απαντήση που έδωσε ο κ. Μητσοτάκη. Εγώ θα έλεγα ότι οξύτατα απάντησε ο κ. Μητσοτάκη σε σχέση με αυτά που είπε ο Ταγί Περτογάν. Γιατί αν δούμε τι έλεγε τα τελευταία χρόνια για την Ανατολική Μεσόγειο ο Ταγί Περτογάν και τα συγκρίνουμε με αυτά που είπε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα δούμε ότι ναι, κρατάει τη γραμμή τη Τουρκία, δεν υποχώρησε σε τίποτε. Όμω μίλησε λέγοντα πω στην Ανατολική Μεσόγειο για τα ενεργειακά οφείλει να γίνει μια συνεργασία και να υπάρξει μια λύση στα πλήσια του διεθνού δικαίου. Κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν πώ εννοείται το διεθνέ απο... δίκαιο ένα, κύριο, ένα κύριο ερώτημα, Αντρέα, Αυτό κύριο είναι ερώτημα. ένα σημαντικό ερώτημα, σαφώ. Αλλά αν πάρουμε επιγραμματικά αυτά που είπε ο Ταγί μίλησε βάσει του διεθνού δικαίου από το βήμα του Εθνών. Κύριο Μητσοτάκη. Έδωσε νομίζω απάντηση στη συνομιλία που έκανε ο ίδιο και πώ δεν υπήρξε αντίδραση ακόμη από την Τουρκία. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Από την Τουρκία. Κύριε Βαλινάκη, να ακούσω το τεχνολογικό σα σχόλιο για όσα συνέβησαν στην. Δεν νομίζω την... ότι υπάρχει κάτι συγκλονιστικά καινούριο ένθεν κακήθεν. Ε, το βήμα τη Γενική Συνέλευση είναι τέτοιο που απευθύνεσαι σε όλο το, το Σύμπαν, την κατοικουμένη ε, τον κατοικούμενο πλανήτη και προφανώς πρέπει να δείξει ότι είσαι υπέρ της ειρήνης, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ της λύσεων με χώρες οι οποίες δεν είναι, αν θέλετε, έτοιμες για να προχωρήσουν σε τέτοιες λύσεις. Άρα δεν νομίζω ότι θα θυμόμαστε κάτι συγκλονιστικό από αυτό από τα όσα υπόθηκαν. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι πώς θα μπούμε στους λίγους μήνες που μας χωρίζουν ε, στην ουσία ε, αυτό που λέμε μεγάλα θέματα, καυτά θέματα. Ε, ο Πρωθυπουργό χρησιμοποίησε τη λέξη, νομίζω πρώτη φορά, «major outstanding», το «major» δηλαδή μεγάλα yeah. ε, ανοιχτά θέματα, που σημαίνει ότι υπάρχουν και μικρά ανοιχτά θέματα. Ε, εν πάση περιπτώσει, εκεί νομίζω είναι το ζουμί. Τι θα γίνει, δεν βλέπω καινούργιε ιδέε από τη δική μα πλευρά να κατατίθενται, μακάρι να υπάρχουν ε, και να ετοιμάζονται, διότι αλλιώ ε, μάλλον πάμε προ αδιέξοδο. Δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν εντελώ διαφορετικέ απόψει. Ακόμα και για το Διεθνέ Δικαστήριο, εμεί θέλουμε να πάμε για τα θέματα τα οποία δεν θέλει να πάει η Τουρκία και δεν θέλουμε να πάμε για τα θέματα που θέλει η Τουρκία. Υπάρχει πιθανότητα προσέγγισης σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Σε κάποια ζητήματα ε, μίλησε ότι το, ο κ. Σερντογάν Είπε ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που και εμείς έχουμε ακτογραμμή με, 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 ότι εκείνο, εκείνο Κοιτάξε. και θέλουμε να έχουμε ειρήνη και αυτά. Και είπε διάφορα τα οποία τα έδεσε σε ένα πακέτο και τα δεν με το δικό του τρόπο. Ναι. Ε, μου, μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι μίλησε για το διεθνές δίκαιο. Ναι. Αλλά δεν είπε θα τα λύσουμε μόνο με το διεθνές δίκαιο, αλλά και με άλλους παράγοντες, άλλες παραμέτρους, όπως είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Το είπε, ναι. Όπου, έχει τον, όπου στην ουσία αυτό που λέει είναι ξεχάστε τα 12 μίλια. Γιατί αυτή είναι η θέση της Τουρκίας δεν πρέπει να γίνουν τα 12 μίλια γιατί τότε όπως λέγανε παλιά θα πρέπει λέει, να ζητάμε διαβατήριο από την Ελλάδα για να πάμε να κάνουμε μπάνιο στο Αιγαίο. Πρακτικά όμως αυτό ξέρουμε ότι δεν ισχύει. Είναι κάτι ε. που διατυπώνεται πολλάκι από την Τουρκία, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τα 12 μίλια κλείνει ένα μεγάλο μέρο. Ναι, ναι αλλά δεν κλείνει τίποτα. Η ναυσιπλοεία δεν επηρεάζεται από αυτό. Ναι, σύμφωνα. Δεν παίρνει άδεια για να περάσει. Τεχνίδι είναι τη Τουρκία, έτσι, αλλά το χρησιμοποιεί για να μπλοκάρει το θέμα των 12 μίλιων και το έχει μπλοκάρει Πα... επί 50 χρόνια. Εννοείται, το έχει μπλοκάρει με το κάσο πέλη. Ναι. Όχι βάσει ε, των κανόνων τη ναυσιπλοεία, γιατί εκεί δεν παίρνει άδεια από κανένα για να, να όλο περάσουν όλο τα πλοία. Το ειδικά το να το ακούσουμε το τον κύριο Σιρήγο. Λοιπόν, ο κύριο Ερντογάν μίλησε επί 37 λεπτά. Ο προτινόμενο χρόνο ομιλία, τα ξέρει ο κύριο Βαλενάκη, γιατί τα έχει παρακολουθεί από πρώτο χέρι, είναι 15 λεπτά. Ο ίδιο μίλησε 37 λεπτά. Για να καταλάβουμε, ο Μπάιντεν μίλησε 29 λεπτά. Ο Έλληνα πρωθυπουργό μίλησε 20 λεπτά ο Ερντογάν επί 37 λεπτά μιλούσε. Αλλά 21... δεν είπε μόνο για την Ελλάδα. Από τα 20... Καλά, 37 ναι. λεπτά τα 21 αφορούσαν στο Ισραήλ. Ναι, έχει από εκεί και πέρα, για εμάς και για την Κύπρο, αφιέρωσε από ένα λεπτό. Αυτά που είπε για την Κύπρο σε γενικέ γραμμέ τα έχει ξαναπεί. Δηλαδή, το αναγνωρίστε το ψευδοκράτο, το είχε πει και το 22 και το 23. Γιατί έψαξα και βρήκα του ομιλίε του προηγούμενε. Ε, Ορθώ ελέγχθη ότι από τον Αντρέα ότι ε, μίλησε για συνεργασία στα ενεργειακά. Βέβαια, έψαξα και βρήκα σε μια παλιότερη ομιλία του ότι είχε πει θα κάνω ένα φόρουμ στη Μεσόγειο που θα τα συζητάμε αυτά. Yeah. Τέλος πάντων, μια διάσκεψη. Μια διάσκεψη Τώρα, ε, για μένα ε, η αναφορά στο διεθνέ δίκαιο, να διευθύνσουμε κάτι. Η Τουρκία λέει πω ό,τι κάνει, το κάνει βάζει διεθνού δικαίου. Και η γαλάζια πατρίδα από του εμπνευστέ τη βασίζεται στο διεθνέ δίκαιο, υποτίθεται. Υποτίθεται. Με τη δική του, εντελώ υποτίθεται. Το είπε Αλλά ο Α δούμε, ας δούμε, ας δούμε όμω. τι δούμε τι εννοεί. Να δούμε συγκεκριμένα ναι, ναι, τι είπε. Για ορίστε. Δεν μίλησε για οριοθέτηση φαλοκρηπίδα. Είπε, είναι προ το κοινό συμφέρον όλη τη περιοχή ο περιορισμό των περιοχών θαλάσσια δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλόγειας και την ανάπτυξη της συνεργασίας, ιδίως σε θέματα θαλασσίου εμπορίου. Το διεθνές δίκαιο δεν το χρησιμοποίησε σε σχέση με τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, αλλά σε σχέση με, τις περιοχές, με τον περιορισμό των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Αυτό που είπε ο κ. Βαλινάκης δηλαδή προηγουμένως, με τα χωρικά ύδατα. Διότι προφανώς δεν αφορούσε στην Τουρκία ε, ο περιορισμό, διότι η έννοια τη γαλάζια πατρίδα τα τρώει όλα και τα καταπίνει. Δηλαδή, ένα λεπτό. Εάν η Ελλάδα. Αυτό... Περιμένετε να πάμε σε, σε αυτά που σα θυμίζουν, αλλά να κάνω μια ερώτηση σε αυτό και μου, μου, μου δίνει αφορμή και ο Αντρέα και ο κ. Βαρτινάκη. Εμεί δηλαδή τα 12 μίλια πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δηλαδή, τι έχουμε καταλάβει εμεί από, από όλα Ο αυτά. Ο Ερντογάν λέει ότι δεν όχι, πρέπει. Όχι, εμεί να... τι πρέπει να κάνουμε, ε... Πρέπει να επεκταθούμε στα 12 μίλια. Άμα θέλετε... Πρέπει να το ξεχάσουμε, Είναι καλύτερο για να μην έχουμε συγκρούσει με του Τούρκου, Είναι χειρότερο. <coughs> Ποια είναι η εκτίμηση που κάνουν σήμερα οι ειδικοί για αυτό το θέμα. Η δική μου εκτίμηση, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι η αύξηση των χωρικών υδάτων είναι κύριο όπλο το οποίο μα δίνει το διεθνέ δίκαιο το οποίο πρέπει να, ασκήσουμε με, να το βάλουμε ως στόχο και να το ασκήσουμε με προσοχή, διότι όντω υπάρχει ο κίνδυνος πολέμου, αλλά πρέπει να κινηθούμε στη λογική να το ασκήσουμε. Τώρα, ε, τι μου θύμισε αυτό που είπε ο Ερντογάν, διότι έβαλε διεθνές δίκαιο, ελευθερία της ναυσιπλοείας και ελευθερία εμπορίου. Έψαξα και βρήκα την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως του 1995 για το Κάζος Μπέλη, η οποία λέει η Τουρκία δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι θα διεξάγει τη θαλάσσια επικοινωνία της, με, δηλαδή το εμπόριό της, με τις ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς, διαμέσου των ελληνικών χωρικών υδάτων. Είναι ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ελευθερία του εμπορίου. Άρα, ο Ερντογάν αναφέρεται στο Διεθνές Δίκαιο όχι ως προς την οριοθέτηση, αλλά ως προς τον περιορισμό των, της αυξη, στη μία αύξηση, μάλλον, mm. των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ε, και επίση κάτι που είπατε για την ακτογραμμή. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει ο Τουρκού. Το, το, το είπε και πέρσι. Ε, Είχε πει και πέρσι. Και έντονα αυτό. Και ξέρω από πού έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε από την ιστορία με το Καστελόριζο, όπου η Τουρκία άρχισε να λέει στην αρχή: Μα είναι δυνατόν ένα νησάκι με 20 χιλιόμετρα ακτέ να κόβει μια ακτογραμμή 2.000 χιλιόμετρων. Είναι ναι. τη δε, Δεν το είπε έτσι. Δεν αναφέρθηκε στο Καστελόριζο. Είπε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή των Είχε ξεκινήσει ιστορία, αλλά. Λέγοντα, λέγοντα, αρχίζει να φτιάχνει διάφορου μύθου. Ναι, ναι, ναι. Όπου τη μεγαλύτερη ναι, ναι, την, ναι, την ναι, έχουμε εμεί. Ε? Δεν απαντιέται. Γιατί ναι. η Ελλάδα είναι, έχει μεγαλύτερε ακτογραμμές. Το Τριπλάσια τουλάχιστον. Έχει τη μεγαλύτερη να, ακτογραμμή. Να το το πόσα, μεγαλύ... πόσα χιλιόμετρα. 20.745 χιλιόμετρα, χιλιόμετρα ακτογραμμών στη Μεσόγειο. Δεν γίνεται η Ελλάδα να έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και η Τουρκία να έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία, λοιπόν, η Ελλάδα έχει 20.745 χιλιόμετρα και η Τουρκία 6.260, δηλαδή το 30% της ελληνικής ακτογραμμής έχει η Τουρκία. Πάντως, από πολιτικό διατυπώνεται δημόσια πρώτη φορά αυτό που λέτε τώρα. Το ακούμε, από Έλληνα πολιτικό το ακούμε πρώτη φορά. Είναι πάντως... Δεν, είναι... δεν λέω ότι δεν είναι πραγματικότητα, ναι, ναι, δεν δεν λέω ότι είναι το ακούμε. Που... Η ελληνική. Είναι πραγματικότητα. Είναι είναι δηλαδή, ε, δεν το μήκος των ακτών είναι σαν να λες πόσα χιλιόμετρα είναι από εδώ δεν μπορεί να είναι και 500 και 700. Ή το ένα θα είναι ή το άλλο. Ή το ένα ή το άλλο, βέβαια. Σωστά. Ε, κύριε Δεσποτόπουλε, επειδή είχαμε και ένα μπαράζ διπλωματικών προσπαθειών από πλευρά τη Ελλάδο, έτσι τουλάχιστον ακούσαμε. Βέβαια, Αντρέα, τα περισσότερα θα τα μάθουμε μετά δεν, θα μάθουμε τώρα, γιατί έτσι οι διαρροές γίνονται αργότερα, δεν γίνονται ποτέ Υπάρχουν την ώρα. Διαρροές, Υπάρχουν αρκετέ διαρροέ. Υπάρχουν. Θα μα τι σε λίγο για να τι σχολιάσουν οι καλεσμένοι, να σα ακούσω και εσά. Η αίσθηση που μου δόθηκε είναι ότι ήταν χαμηλή τόνη. Δηλαδή, είχαμε θυμηθεί και τον κύριο Ερντογάν να βγάζει και διάφορε φωτογραφίε από δίθεν πνιγμένου στο Αιγαίο ή και από πνιγμένου στο Αιγαίο. Δηλαδή, έχουμε δει πολύ χειρότερε ομιλίε του κύριο Ερντογάν στον Οιέ. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι όριμη η Τουρκία να μπει στην ουσιαστική διαπραγμάτευση. Γι' αυτό κλωτσάει αυτό που λέμε τον Τενεκεδάκη λίγο πιο κάτω. Πιθανά περιμένοντας να ολοκληρωθούν εκεί οι αμερικανικές εκλογές. Εάν έχουμε κάτι θετικό, νομίζω είναι μια διαφαινόμενη διάθεση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Παύλα προσφυγικό. Εκεί φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να συνεργαστεί περισσότερο έτσι δήλωσε τουλάχιστον, και είναι ένα Καλό σημάδι, διότι είμαστε σε μια περίοδο που αναμένουμε αύξηση λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή των ροών αυτών και πιθανολογούμε επίση ότι η Τουρκία θα ζητήσει και πάλι λεφτά από την Ευρώπη. Να θυμηθούμε ότι το 20 έκανε Πώς την άλλα. ιστορία στον Ευρώ και για να αποσταθεροποιήσει βέβαια την ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, αλλά και για να ζητήσει λέ, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εμείς προληπτικά και πολύ σωστά για να μην φτάσουμε πάλι να έχουμε ευρώ και να την όλα στον αέρα, πάμε και λέμε στον Ερδογάν, αν θες περισσότερα λεφτά, πάμε να το δούμε μαζί, έλα σε αυτό το θέμα να συνεργαστούμε. Διότι αν γυρίσουμε σε γεγονότα ευρώ θα έχουμε θα έχει το ίδιο χαστούκι. Μπορεί να μην το πάμε έτσι, να το πάμε λίγο πιο κομψά, αλλά κατάλαβε και αυτός ότι σε αυτό το θέμα η ένταση δεν του βγαίνει. Διότι γυρίζει και όλη την Ευρώπη πέρα μας. Πονείτε. Ε, 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 συμφωνώ ε, απλώς απλώ να το ε, διατυπώσω ε, ε, λίγο διαφορετικά. Βαλυντάκης αυτό. Επειδή δεν του βγήκε ο ευρώ, ζήτησε λεφτά μετά. <laughs> ναι, εντάξει. Ε, ναι. Αφού δεν του βγήκε, okay. τι να κάνουμε, πάμε τώρα στο να πάρουμε λεφτά. Ε, για το μεταναστευτικό, να ακούσω και τον κύριο Βαλιντάκη. Ε, το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο εμά. Πιστεύετε, ότι, πιστεύετε, ας πιστεύετε ας αυτό βάζει... που λέει ο κύριο Δεσποτόπουλο, ότι θα είναι πιο χαμηλή η τόνη και ενδεχομένω να βρεθεί μια λύση εκεί σε αυτό το θέμα. Ε, θα κρίνω από το τι λέχθηκε στο. Στην Γενική Συνέλευση, ναι. αλλά από τα αντικειμενικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μα. Δηλαδή, μια μεγάλη πίεση για την Ελλάδα, πρώτον από μέσα από την Ευρώπη με όλα αυτά που έγιναν στη Γερμανία και ούτω καθεξή, τα οποία θα ε, ε, μεγεθύνονται όσο περνάει ο καιρό. Δεύτερον, είμαστε μια χώρα που είμαστε στα εξωτερικά σύνορα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευάλωτα επειδή είναι θαλάσσια σε ένα μεγάλο βαθμό και αυτά τα θαλάσσια σύνορα είναι πολύ δύσκολο να τα προστατεύσει. Και τρίτον, γιατί έχουμε τώρα και καινούργιε εξελίξει στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο ε, στο Λίβανο. Επιβαρύνουν την κατάσταση. θα αυξήσει τι μεταναστευτικέ ροέ. Όχι ότι θα μείνουν ήρεμε από τι άλλε πλευρέ, αλλά έχουμε ακόμα μια αιστεία προβληματισμού και ανάγκη να πάμε σε πιο ριζικέ λύσει. Διότι δεν βλέπω να πηγαίνουμε προς κάτι το ουσιαστικό. Απλώς λέμε ε, απαράδεκτη η Γερμανία, απαράδεκτη η Ολλανδία. Ναι, αλλά πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη υποστήριξη για τα σύνορά μας. Να πληρώσουν, ε, το καταλαβαίνω, οι Ευρωπαίοι, γιατί περί αυτού πρόκειται τον Ερντογάν για να μην ε, αφήνει τις ροές προς τα δω, αλλά να πληρώσουν ε, κυρίως την Ελλάδα για να μπορέσει να πάρει μέτρα πιο ισχυρά προστασία των εξωτερικών τη σύνορων, που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Μάλιστα. Ε, να μα δώσει ορισμένο από το ρεπορτάζ στοιχεία και να, να συνεχίσουμε. Να σχολιάσω, αν μπορώ, λίγο τη συνάντηση Παπανδρέου. Ε... δεν είναι τώρα. δεν <χαι> δεν είναι, είναι εκτό, δηλαδή τελείω. Ούτε υποψήφιο είναι στο Πασόκ, ούτε προσωπικό. Αντιλαμβάνομαι ε, ναι. ε και την ηλικία σα. Και... Ναι. Μπορώ να δησχολιάσω. Μητσοτάκη Ερδογάν, ναι, Μπορείτε να Κυριακό. Κυριάκου μου. Ναι, ναι. Αυτή, λοιπόν. λοιπόν, άλλωστε, Ερντογάν δεν υπήρχε τότε, αν και θα μπορούσε θα εδώ. Θα μπορούσε βέβαια. να υπάρχει, βέβαια. Λοιπόν, <laughs> ε, του τελευταίου 17 μήνε, δηλαδή από τις 15 Μαρτίου του 23 μέχρι σήμερα, έχουμε πρακτικώ μηδενικές παραβιάσεις του εθνικού του εθνικού ελληνικού εναερίου χώρου των 10 μιλίων. Ε, η συγκεκριμένα όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε μόνο δύο μέρες, οχτώ παραβιάσεις πέρσι το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το προσπερνάμε εύκολα, μια που αναφερθήκαμε στον Παπαντρέου. Ούτε πρέπει να δένουμε το γαϊδαρό μας. Όχι. Αυτό εντάξει, αφορά τακτική. Δεν είναι στρατηγική. Δεν είναι στρατηγική. Είναι, είναι άλλη. Αυτό είναι τακτική, λοιπόν, βέβαια. Το 1981, όταν βγήκε ο Αντρέα Παπαντρέου, είχε πει ότι για να συζητήσουμε με την Τουρκία. Θέλω να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα διακοπή προκλητικών ενεργειών, όπω είναι η παραβιάση του ελληνικού ενεργείου χώρου. Το είχε ονομάσει Moratorium Pτήση. Ναι, ναι, ναι. και είχε ορίσει ω ελάχιστο χρονικό διάστημα του τέσσερι μήνε. Πάνω που πήγαινε να κλείσουν δύο μήνε, άρχισαν πάλι παραβιάσει. Αυτό λοιπόν που δεν είχε επιτευχθεί τα τελευταία 49 χρόνια, έχει επιτευχθεί ω τακτική, του τελευταίου 17 μήνε. Να κρατάμε μικρό καλάθι, δεν του εμπιστεύομαι. Η τακτική μπορεί ναι. να αλλάξει αύριο το πρωί πολύ εύκολα διότι ναι. η στρατηγική τη δεν έχει αλλάξει. Και για το μεταναστευτικό, ένα λόγο, επειδή ακούω, μα δεν συζητήθηκαν μεγάλα και σημαντικά. Το μεταναστευτικό είναι μεγάλο και σημαντικό. Οι δύο... Όχι, είπε άλλο. Είπε άλλο. Όχι, Κύριο... Δεν αναφέρομαι τώρα. Όχι, όχι. ο κ. Βαλινάκης είπε ότι υπάρχουν μεγάλα και σημαντικά, αλλά υπάρχουν και μικρότερα και σημαντικά. Αυτή ναι, ο... θεωρώ ότι το... υπάρχουν και μικρότερα, σαφώ. Αλλά το μεταναστευτικό θεωρώ ότι υπάρχει στην κατηγορία των μεγάλων. Μεγάλο, ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ο κ. Βαλενάκη το είπε. Ε, εάν συνεχιστεί η κατάσταση στο Λίβανο, θα αυξηθούν οι μεταναστευτικέ ροέ, οι προσφυγικέ ροέ πλέον από το Λίβανο μέσω Συρίας προ την Τουρκία. Αυτό Μετά. σημαίνει ότι θα του δούμε στο Αιγαίο, ναι. ε, στην Κύπρο. Ε, ε, το ρεπορτάζ του δούμε. δούμε τι λέει όμω, και να σχολιάσετε πάνω στο ρεπορτάζ, πάνω σε αυτά που θα μα πει τώρα ο Αντρέα. Παίρνοντα σε παραφορμή και αυτά που είπατε, Σαφώ το μενεστατικό ήταν το κύριο θέμα από τα πολύ μεγάλα θέματα που συζητήθηκε και το περιμέναμε. Πρέπει να τονίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει συνεργασία και εκφράζεται ικανοποίηση και από την τουρκική πλευρά και από την ελληνική για αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί αυτό. Από την άλλη υπάρχει και η πρόθεση από την τουρκική πλευρά να πάμε σε πιο ουσιαστικό διάλογο. Έτσι δεν είναι τυχαίο που έχουμε τις διαρροές και από τις δύο πλευρές ότι δόθηκε εντολή στους υπουργού Εξωτερικών να δουν την περίπτωση να προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος όπως διατυπώνονται τώρα οι διερευνητικέ που λέγαμε παλιά που σημαίνει ότι όπως είπε και ο Μητσοτάκης ξεκάθαρα το είπε και δημόσια ότι στόχος είναι να φτάσουν να συζητήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο γιατί οι απόψεις Ξέρουμε ότι διαφέρουν πάρα πολύ. Είναι στα δύο άκρα. Και νομίζω, από η την Τουρκία, άλλη, εγώ, όμως... νομίζω ότι δεν δέχεται και το Δίκαιο τη Θάλασσα. Δεν το Σύμβα, έχει. Η σύμβαση. 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 Έχει... Δέχεται... σύμβαση δεν την έχει υπογράψει. Αλλά δέχεται κατ' επιλογή ό,τι θέλει. Ναι. Ότι συμφέρει ότι το. Ότι θέλουμε, να κάνουμε μπάνιο και δεν μα θέλουμε. όμω μια άλλη παράμετρο πολύ σημαντική. Παρακαλώ. Ότι λέγαμε από καιρό κάποιοι δημοσιογράφοι ότι το ανώτο συμβούλιο τη Θετική Συνεργασία από το τέλο του χρόνου θα πάει στι αρχέ του επόμενου χρόνου. Μια ουσιαστική αιτία που ξέρουμε ποια πήγε ω εκεί είναι ότι η Τουρκία, ειδικά ο ίδιο ο Ταγί Περντογάν, θέλει να έχει κάτι χειροπιαστό. Δεν θέλει να περιοριστεί στα όσα υπεγράφησαν μέχρι στιγμή, που είναι χαμηλή πολιτική, είναι οικονομική φύσεω, είναι τα πανεπιστήμια, είναι τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που πάνε πολύ καλά, τα σούρτα φέρτα μεταξύ των Υπουργείων Αμήνη. Αλλά μέχρι εκεί είμαστε. Θέλει κάτι παραπάνω. Το ερώτημα που εγώ θα έθετα σαν δημοσιογράφο έχοντα αυτέ τι διαρροέ. Ότι υπάρχει πρόθεση για κάτι παραπάνω, είναι πώ μπορούμε να πάμε σε κάτι παραπάνω. Και ποιο είναι αυτό το παραπάνω. Και ποιο θα μπορούσε να είναι. Είλος, ο κ. Μητσοτάκη μα είπε ποιο θα ήθελε να είναι. Πρακτικά θα μπορεί να είναι κάτι τέτοιο όμω. Η άλλη πλευρά θα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Και να τονίσω ότι έχουμε και το θέμα τη θεολογική σχολή που γίνονται διεργασίε. Από το... Να το βάλουμε αυτό χρόνια τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά, πολύ σωστά το λέτε. Εγώ έχω, ξέρω ότι ο Εντογάν έχει δώσει πλέον την εξωτερική εντολή από το 2002 να ανοίξει ε, η σχολή. Υπάρχουν και τεχνικά και πολιτικά θέματα. Πάντω υπάρχει μια σοβαρή κινητικότητα και είναι ένα, ένα για μένα πάρα νομα... θέμα για την Τουρκία. Να, να μα το πει ο Αντρέα αυτό, έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι για να ενταχθεί στο τουρκικό σύστημα παιδεία δεν μπορεί να διδάσκουν ιερεί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι το κοσμικό καθεστώ το ανώτατο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία και για να υπαχθεί στα... στο σύστημα αυτό ως πανεπιστήμιο ηθολογική σχολή πρέπει να λυθεί ένα σωματικό θέμα. Πώς μητροπολίτες και κληρικοί θα διδάσκουν μέσα. Δεν γίνεται. Είναι ένα θέμα. Τι? Μπορούμε να αναφερθούμε, να ρωτήσω μόνο τον κύριο Ρομπόπουλο. Έχει γίνει ιδιαίτερη φαρσαρία στην Τουρκία, ενώ στην Ελλάδα πέρασε παρατήρητο. Το θέμα τη παραβιάσεω χωρικών υδάτων. Θέλει να μα πει περισσότερα γι' αυτό. Ναι. Ε, αυτό εγώ το Εδώ θεωρώ πέρασε πέρασε πολύ θε, θετικό και ενθαρρυντικό, θα μου πείτε γιατί. Διότι καθώ πληγίασίαζαν οι μέρε για να γίνει η συνάντηση στο περιθώριο τη διάσκεψη των δύο ηγετών των χωρών, όλοι οι εθνικιστέ βγήκαν στο προσκήνιο με βίντεο. Τα, τα έχουμε δει, αλλά και στι δύο πλευρέ δεν ανέβηκαν πολύ ψηλά οι τόνοι, προσπαθούσαν να σαμποτάρουν τη συνάντηση. Έτσι με τον ίδιο τρόπο και οι παραβιάσει αυτέ, οι δύο που ξέρουμε ότι έγιναν, και μάλιστα ακολούθησε και ένα τρίτο, αυτή τη φορά ένα κυνηγητό μεταξύ ακτεωρών, θα βγει σήμερα ή μπορεί να βγει και το βίντεο αυτό, ε, το ανεβάζουν πάρα πολλοί εθνικιστικοί κύκλοι στην Τουρκία, χωρί όμω να παίρνουν την ανταπόκριση που θα ήθελαν από τουρκου πολιτικού. Εγώ αυτό το θεωρώ εθνοτικό. Κρατάνε, κρατάνε χαμηλά, Για τη βούληση και των δύο πλευρών, που φαίνονται επιφωσισμένε. Να μην χαθεί αυτό το παράθυρο ευκαιρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κυρίε Δεσποτόπουλε, αυτό που λέει τώρα ο Ανδρέα Σορομπόπουλο, yeah. και το ρώτησε και ο κ. Ε, το επισημάναμε ότι. Θεωρούν προδότε ε, τον Ερντογάν που επέτρεψαν να κάνουν παραβιάσει. Ε, αυτό θεωρείται τάξη, μια τακτική κίνηση. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα μείνει σε αυτό και σε αυτά που έχουν συζητήσει και σε αυτά που πάμε τώρα, ότι θα κάνουν χαμηλέ πτήσει πολιτικέ ή σε επίπεδο διπλωματία. Ή εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που είπε ο κύριο. Δεν θυμάμαι ποιο τον γνωρίζει ο κύριο Σίρηγο, ότι θέλουν χρόνο ε, για να προετοιμάσουν τα επόμενα που θέλουν να κάνουν. Ο είναι έτοιμοι δηλαδή. Έχει εκλοβήσει έναν ολόκληρο λαό επί σχεδόν 1 τέταρτο του αιώνα σε μία ρητορική εθνικιστική και έχει γαλουχίσει τους Τούρκους με κάποια φυγήματα ότι οι Έλληνες μας υφάρπαξαν νησιά, ότι να η γαλάζια πατρίδα μας και οι Έλληνες μας κλέβουν και και και. Θέλει πάρα πολύ χρόνο να το πάρει αυτό, εάν θες να το του mm -hmm. Άρα η δική μου άποψη είναι ότι αν και ακόμα ο κύριος Ερντογάν ήθελε πραγματικά να λύσει τα θέματα με την Ελλάδα, θα βρει πολύ σοβαρέ εσωτερικέ αντιστάσει. Δηλαδή, εμεί συζητάμε για παράδειγμα αν θα συζητήσουμε κάποια ναυτικά μίλια ή αν θα πρέπει να είναι μέρο του διαλόγου και λέμε όχι τα 12 ναυτικά μίλια, όταν οι Τούρκοι σου λένε ότι κάποια νησιά δεν σου ανήκουν στο Αιγαίο. Δηλαδή θέτουν θέματα κυριαρχία, δεν θέτουν θέματα μόνο ε, 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 κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, σου λένε: Έχει στρατικοποιήσει τη Ρόδο, σου ανήκει τώρα. Μα υποτίθεται ότι την πήρε υπό τον όρο. Να μην έχει στρατό. Άρα είναι, έχει αναπτυχθεί τόσο μεγάλο αφήγημα εκ μέρους τη Τουρκία, το οποίο είναι εκτό λογική, όπου δύσκολα μπορεί να κάνει μια τεράστια κολοτούμπο κ. Ορντοχάν και να πει αύριο, ναι, τι ωραία, δεν θέτουμε θέματα κυριαρχία. Ναι, να κάνουμε ένα συνυποσχετικό. Λοιπόν, πάνω σε αυτό τώρα, θα μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Είμαστε μακριά, νομίζω, από το να πούμε ότι κάποια λύση φαίνεται κοντά. Κύριε Υπουργέ, για το ερώτημα μου και για εσά το ίδιο είναι. Αυτό περί γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα, πώς μπορεί να γίνουν ανεκτά από τους Έλληνες. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος να είναι ενδοτικός ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να το χαρακτηρίσουμε. Δεν το δέχουμε με τίποτα. Αλλά δεν πρέπει να αντιδράσουμε. Δηλαδή γαλάζια πατρίδα. Βγαίνουν χάρτες, βγαίνουν βιβλία, τους διδάσκουν. Εμείς αυτό πρέπει να δώσουμε κάποια απάντηση κατά τη γνώμη σας και ρωτώ, που έχετε φυτέψει το Υπουργείο. Ναι. ρωτάω, γιατί ο κύριο ξέρω περίπου τα Υπάρχουν τα θέματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να λυθούν, και αυτό είναι η οριοθέτηση, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μπορεί να λυθεί. Απ' την άλλη μεριά, αυτά που δεν μπορούν να λυθούν, διότι ακριβώ είναι ένα ογκόλυθο μπροστά μα, αξεπέραστος, είναι ότι η Τουρκία ζητάει να αλλάξει τα σύνορα, ζητάει έδαφο. Ξεκίνησε με τη θεωρία των κρίζων ζωνών και διεκδίκησε και διεκδικεί ακόμα. Δεν το έχει βάλει στο σιρτάρι, δεν έχει κάνει ούτε ένα εκατοστό πίσω. 158 πραχωνισίδε που μερικά από αυτά είναι και κατοικημένα νησιά <Chenez2> τη Δωδεκανή και του Ανατολικού. Ρώ αν industrial... πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Ναι, Εάν εμεί δηλαδή, και αυτό είναι το ερώτημα και για εσά βέβαια, γιατί. Εντάξει, εγώ τα ακούω, Είς τα λέτε εσεί, τα λένε λέ, λέ, οι επιστήμονε, τα λέτε εσεί που είστε πιο ειδικοί. Το θέμα είναι ότι. Αλλά εμεί τι, τι να τι... καταλάβουμε δεν τώρα. Ότι, εντάξει, άσου να λένε πώ θα γίνει. Ε, ναι, δεν αντιδρά έτσι εν Δεν θερμώ. είπα, πώς. πώ. μια στρατηγική. Δεν είπα πώς. Στρατηγική. πώς. Η στρατηγική πώς. λοιπόν λέει ότι πρέπει να αντιμετωπίσω το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται τουρκικό αναθεωρητισμό. Πού θα το πω, Μα φυσικά στου Ευρωπαίου, στου Αμερικανού. Ναι, οι Αμερικανοί, γίνεται... επειδή εκφράζονται και με τον Άτο, εκεί δεν βλέπω ανταπόκριση. Ένα το διμερό με του Αμερικανού. μπορούσαμε Και το είπε ναι. ο Πρωθυπουργό πήγε στο Κογκρέσο και το έθεσε τότε για 16. Θα πάω Ό, ένα... το 16. Θα πάω σε, να μου τρέψει, θα πάω σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψω γιατί θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Γιατί είναι ένα ερώτημα που κάνει πάρα πολλοί κόσμοι. Μα λένε ρε, παιδιά, τα λένε εμεί, δεν πρέπει να πούμε κάτι. Μπορεί αφελώ να το ρωτάμε γιατί δεν ξέρουμε. αλλά. Το ρωτάμε όμω. Και να πούμε και να κάνουμε. Διαφημίσει. Πάμε. <Το λοιπόν, το ίδιο ερώτημα που κάνω και στον κύριο Βαλή να κάνω και σε εσά, κύριε Σύριγκο. Δηλαδή, όπω σα είπα, μπορεί αφελώ να, φέρω, να ρωτάμε δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, πρέπει να τα αφήσουμε αυτό με τη γαλάζια πατρίδα. Αυτοί το ετοιμάζουν και ετοιμάζουν και τις νέες γενιές αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο λένε σήμερα, το βάλανε και στα βιβλία. Άρα δεν πρέπει να κάνει τίποτα η χώρα. Η γαλάζια πατρίδα είναι μια στρατηγική, η οποία ενσωματώνει μέσα κατ' ουσίαν όλες τις διεκδικήσεις των Τούρκων τα τελευταία 50 χρόνια, και μπορεί να απαντηθεί μόνο με στρατηγική από πλευρά Ελλάδο. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει. Ε, δε, Μα τη δείχνετε και εμά που δεν την ξέρουμε. Γιατί θα δεν την ξέρουμε και. Αν θεωρείς ότι η Γαλάζια. Δεν ναι. είναι απειλή. Δεν αγοράζει μπελαρά, δεν αγοράζει ραφάλ, δεν φτιάχνει τα, τα F16 σε κατηγορία Viper. Τα αφήνει. Και συνεχίζει την κατάσταση που επικρατούσε την προηγούμενη δεκαετία, όπου για αντικειμενικού λόγου. Δεν κατηγορώ κανέναν. Για αντικειμενικού λόγου δεν είχαμε πάρει ούτε βίδα. Δεν λέω για σφαίρε, αυτέ ούτω ή άλλω είχαν ξεμείνει. Ε, Επομένω, υπάρχει στρατηγική. Άρα, οι εξοπλισμοί που γίνονται, γίνονται γιατί μου το παραδέχτηκε και σε μια συνέντευξη μου κ. λίγο πολύ, γίνονται γιατί υπάρχει ο φόβο μια τουρκικής τουρκική απειλή, έτσι. Όχι, είναι, δεδομένο, είναι δεδομένη η τουρκική απειλή και το αντιμετωπίζει με δύο τρόπου. Δεν ήθελα να το, πω, το ανεβάσω όπω προσωπώς... το λέω Εσεί το λοιπόν, λέτε που είστε βουλευτή και δεν κινδυνεύετε να πάτε φυλακή. Πέστε το. Ε, ελπίζω να μην μπορούμε να μην σημα... όταν μιλάει κάποιο για υφιστάμενη τουρκική απειλή να μην κινδυνεύει να πάει φυλακή. Για πόλεμο. Λοιπόν, ε, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα ακολουθεί μια στρατηγική όχι τώρα εδώ και πολλές δεκαετίες που λέει απέναντι στη δεδομένη τουρκική απειλή που τώρα έχει πάρει τα χαρακτηριστικά της γαλάζιας πατρίδας αλλά ενσωματώνει μέσα τις διεκδικήσεις όλων των προηγούμενων δεκαετιών απαντάς με ισχυρό στρατό και ισχυρές συμμαχίες. Μπορεί να αλλάζει κάποια απαντάς Και να απαντά και με, κάποια ρητορική απέναντι στου στους, απε... στους Τούρκου. Δηλαδή, πώ το αφήνει. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι κατανοητό, το βλέπουμε. Άλλωστε, είναι κάτι χειροπιαστό. Αλλά όμω, δεν απαντάς και με μια ρητορική. Δεν λε τι είναι αυτά. Δεν, δεν γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν, δεν υφίστανται. Κάτι πρέπει να πει και. Ο ε, δηλαδή. Και, και να έχει απο... μια ρητορική, δηλαδή. Από το βήμα του ΟΗΕ. Μόνο έφερα μπελάρα, δεν ξέρω ναι. εγώ. Από το αυτό. βήμα του ΟΗΕ απάντησε στη ρητορική Ερντογάν. Απαντά σε αυτά. Σε ένα απάντη. επίπεδο, βέβαια. Αλλά να πω κάτι. Σε ένα επίπεδο. Ε, για μένα το βασικό πρόβλημα είναι το εξή. Η διαμάχη μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία ξεκίνησε τη δεκαετία του 70, το 73-74. Ω προ τα όρια των χωραφιών μα. Αν είναι δύο μέτρα μέσα ή δύο μέτρα έξω. Εντάξει. Έχει φτάσει τώρα, εμεί εξακολουθούμε να λέμε: Έλα να δούμε πού είναι τα όρια των χωραφιών μα. Και ο Τούρκο σου λέει: Ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι και η τηλεόραση του σπιτιού σου και ο καναπές που κάθεσαι είναι δικά μου. Και φέρμα αποδείξη ότι δεν είναι. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η πιθανότητα να προχωρήσει κατ' ουσίαν ο πολιτικός διάλογος σε βάθο και να οδηγήσει στο διεθνέ δικαστήριο, έχει πολύ πολύ μικρέ πιθανότητε. Ε, πιστεύετε, κύριε Δεσποτόπουλο ότι αρκεί αυτό που είπε τώρα ο κύριο Συρίγου ε, χρειάζονται και περισσότερε ε, ενέργεια από τη μεριά της Ελλάδας. Με κοιτάτε, κύριε Υπουργέ, και θέλω να απαντήσετε. Αλλά θέλω να ρωτήσω και τον Ανδρέα, τον Ρομπόπουλο πόσο μεγάλο είναι αυτό στην Τουρκία το γάλας για Πατρίδα, γιατί έχει μια σημασία να το δούμε και από πρώτο χέρι. Η στρατηγική είναι αυτή. Εκεί που ενδεχομένω θα έπρεπε να κάνουμε λίγο παραπάνω δουλειά είναι στο κομμάτι τη διεθνού κοινή γνώμη. Και στο κομμάτι αυτό που λέμε το να λειτουργεί και σαν soft power. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν έχει ένα γείτονα που το δόγμα τη γαλάζια πατρίδα το οπτικοποιεί, το βάζει σε χάρτε πίσω από τύπου του προέδρου του, τους. το βάζει μέσα στα σχολικά βιβλία θα πρέπει και εσύ να δείξει στη διεθνή κοινή γνώμη ποια είναι η πραγματικότητα. Εκεί θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Έγινε μια πολύ καλή δουλειά από το Υπουργείο Εξωτερικών πριν, νομίζω, δύο-τρία χρόνια, που οπτικοποιήσαμε σε χάρτε πώ ξεκίνησαν οι διεκδικήσει Τουρκίας Τουρκία, όπω είπε ο κύριο Συρίγο, με το χωράφι και έφτασε στην τηλεόραση του σπιτιού μα. Δηλαδή το πήραμε πραγματικά ανά χρόνια πώ ξεκίνησαν οι παραλογισμοί και πώ ξεχύλωσαν. Αυτό όμω θα πρέπει να πάει ένα στάδιο παραπάνω. Εάν στο, με, αν φτάσαμε στη συμφωνία των Πρεσπών και δεν πήραμε κάποια πράγματα παραπάνω, θεωρώ ότι η επικοινωνιακή διαχείριση ήταν και αυτή μια σοβαρή συνισταμένη μιας ενός ενό μέρου αποτυχία. Μάλιστα. Κύριε Βαλιά, κάτι θέλετε να προσθέσετε. Θέλω να, να πω κάτι που πιστεύω ότι είναι θεμελιώδε όταν εξετάζουμε τι ελληνοτουρκικέ σχέσει και το τι θα γίνει στο μέλλον. Και αυτό είναι ότι υπάρχουν στη χώρα μα δύο προσεγγίσεις απέναντι στην Τουρκία. Η μία λέει η Τουρκία αυτά που κάνει δεν τα εννοεί, τα κάνει για προεκλογικού λόγου, για εσωτερική ε, κατανάλωση, ε, να μα εκφοβήσει, θέλει, λέει αυτό, αλλά ζητάει το κάτι άλλο. Ε, και άρα τελικώ θα τα βρούμε με την Τουρκία και μπορούμε να αγκαλιαζόμαστε, να κάνουμε συμφωνίε. Η Τουρκία θα τι ε, ε, τηρήσει, θα είναι ειλικρινή μαζί μα, μπορούμε να την εμπιστευτούμε. Και υπάρχει και άλλη λογική που λέει με την Τουρκία δεν θα τα βγάλουμε πέρα έτσι όπω πάμε. Είναι μια χώρα η οποία γίνεται πολύ ισχυρή, την οποία. Πρέπει να την παρακολουθήσουμε σε ένα βαθμό στου εξοπλισμού τη με μεγάλε θυσίε του ελληνικού λαού, δηλαδή να αυξήσουμε τι αμυντικέ δαπάνε. Δεν είναι δημοφιλέ αυτό, αλλά εάν πράγματι θεωρεί ότι ο γείτονά σου θέλει, όπως κατά τη γνώμη μου θέλει, να σου πάρει έδαφο, τα νησιά και ενδεχομένω από εκεί και πέρα πολλά περισσότερα στη θάλασσα και στον υποθαλάσσιο χώρο, mm -hmm. τότε. Δεν αρκεί το να λες θα βλεπόμαστε, θα μιλάμε. Βεβαίως αυτό θετικότερο είναι από το να χτυπιόμαστε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά δεν αρκεί ως εθνική στρατηγική. Ένα λεπτό, Πρέπει γιατί εδώ το εγώ έχω μία ανίσταση σε όλο αυτό που άκουσα. Δημοσιογραφικά θα σας το πω. Ε, σας η ένταση μου είναι η εξή και επικαλούμε τώρα τον Αντρέα και τη γνώση του που ζει εκεί και ξέρει. Ε, δεν μπορεί η απέναντι πλευρά να ετοιμάζει τη νέα γενιά... Να βγουν σε 10-15 χρόνια τα παιδιά και να ξέρουν ότι αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα και εμεί να του απαντάμε μόνο επειδή κάνουμε εξοπλισμού, είμαστε ασφαλεί. Χρειάζεται και εδώ να προετοιμαστεί η νέα γενιά λοιπόν. Ε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Δεν ξέρω πώ το βλέπετε, αλλά δεν μπορεί ο Ερντογάν να έχει βιβλία να γίνεται αυτό πάρα πολύ καιρό τώρα, Έτσι. Φέξτε, και εδώ... και, και... Μπα... γαλουχείται μια νέα γενιά <σκυριανή> σε αυτό. Η <σκυριανή> δεν είναι έτοιμη να δέχεται. Συγγνώμη, και θα έρθει αύριο κύριε Υπουργέ και θα σου πει ο νέο. Ο 18-19 χρονών, τι μα λε τώρα, αφού είναι δικό μα αυτό. Δηλαδή, του γίνεται συνείδηση πλέον. Αλλά τώρα δεν θέλει να πάει σε αύξηση θητεία ο νέο. Έτσι πάει. Ναι, εντάξει. Δεν για... μπορώ να πω τι ισχύει για την Τουρκία. Πάντω. Στην, Τουρκ... ε... Στην Τουρκία είναι αλλιώ τα πράγματα. Ε, ε, είναι τελείω διαφορετικά. Ε, ε, ναι. ε, πρέπει να τονίσω το εξή: ρωτήσατε για την του πατρίδα. Εδώ και μια πενταετία-εξαετία. Πώ έχει πιάσει τόπο, έπερα, αυτό, αυτό ρωτάω. Μετά ο... το πραξικόπημα. Ναι. Ο Ταγί Περντογάν έχει αλλάξει πλέψη. Πρώτον, έχει υιοθετήσει σωστά. τα όσα έλεγαν ακραίοι εθνικιστέ για τι 150 πλά νησίδε, βραχονισίδε. Ναι, Διότι ναι. μέχρι τότε, όταν καταθέταν ερωτήσει, οι κεμαλιστέ, όχι τα εθνικιστικά κόμματα, στη Βουλή, από την αρχή, από το 2002, όταν ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία, κατέθεταν ερωτήσει στη Βουλή και λέγανε: Τι κάνετε για τα νησιά που έχουν καταλάβει οι Έλληνε. Εδώ περνούσε απαρατήρητο αυτό. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Τουρκία σε αυτού ναι. ήταν δεν έχει αλλάξει τίποτε στο status quo στο Αιγαίο. Δεν έλεγε ποτέ, δεν υιοθετούσε ποτέ τέτοιε απόψει. Ναι. Υπήρχαν οι γκρίζε ζώνε από πολύ πιο νωρί, αλλά δεν ακούαμε από επίσημα χείλη ούτε ότι όντω ήταν απογραπτά. Έτσι, ναι. Μετά το πραξικόπημα, υιοθέτησε όλε αυτέ τι διεκδικήσει. Ο Ερντογάν, ναι. Πήρε τη γαλάζια πατρίδα, την έφερε στο προσκήνιο κατέθεσε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών η με συντεταγμένε. Έκανε πολλέ κινήσει. Ευεύε. Έχει ενεργοποιήσει όλου αυτού του εθνικιστέ και αυτού βλέπουμε τώρα, γι' αυτό λέω τα βίντεο που κυκλοφόρησαν. Θα τα βρει όλα αυτά μπροστά του αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, μπήκε και στα βιβλία, όπω λέτε πολύ σωστά. Γαλουχείται πλέον μια νέα γενιά στην που ξέρει ότι έχει μια τεράστια γαλάζια πατρίδα. Δεν υπήρχε στο παρελθόν αυτό. Όχι, όχι. Είναι και φυσικά, ακόμη και αν ο Ερντογάν, εγώ σα λέω σήμερα, ότι θέλει πραγματικά να προχωρήσει ο πολιτικό διάλογο. Θα τα βρει και τα βρίσκει ήδη αυτά μπροστά του. Εδώ, μια συνάντηση στο περιθώριο προσπαθούσε να κάνει στη Νέα Υόρκη και τα βίντεο που τόνισε ο κύριο Ηρήγο κυκλοφορούσαν τέσσερι μέρε. Σε άλλε εποχέ δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Με τόσα βίντεο που βγήκανε και τόσε προβοκάτσιε που επιχειρήθηκαν από τουρκική πλευρά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αυτά λοιπόν τα έχει μπροστά του. Και πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σα. Ό,τι λέει η Τουρκία το εννοεί. Όλα αυτά, ότι είναι η εσωτερική κατανάλωση, Όχι, εγώ δεν, σημαίνω, δεν ισχύουν ναι, ναι. ποτέ. Δεν έχει σημασία αν τώρα και σε κάποιες φάσεις θα πρέπει να είναι σε άμυνα μπροστά στους εθνικιστές ή οποιαδήποτε κυβέρνηση της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η πάγια τακτική και η ουσία της τουρκικής στρατηγικής. Ναι, αλλά εδώ μας είπε ο κύριος Συρήγος η απάντηση ποια είναι ότι εμεί εξοπλιζόμαστε. Ναι, αλλά. Έχει ισχυρού συμμάχου. Συ... Δεν είναι... εγώ, εγώ πάω αλλού. Στην παιδεία υπήρξατε και υπουργό παιδεία. Η νέα γενιά δεν πρέπει να μάθει. Δεν πρέπει να, να εξηγήσουμε στον... στα νέα παιδιά που έρχονται τι σημαίνει αυτά που λέει αυτό και ποια είναι η δικιά μα πατρίδα. Δηλαδή, τι είμαστε εθνικιστέ, αν το πούμε αυτό. Εγώ δεν είμαι καθόλου, αλλά δεν έχει σημασία. Και το λέω ευθέω, α πούμε. Τι κοιμόμαστε, δηλαδή. Όχι, περί αυτού πρόκειται. Όσο και να σα φαίνεται περίεργο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν... Ότι ο άλλο, να πούμε, του λέει γαλάζιες γαλάζιε πατρίδε, τα είπε πολύ με τον καλύτερο τρόπο Ανδρέας, ο Αντρέα, ο Ρομπόπουλο, και εμεί. Βλέπετε που θέλω να γίνεται δεν συζήτηση. στη γαλάζια πατρίδα εισάγοντα το βιβλίο σε, σε μαθήματα. Όχι, απαντά με άλλον τρόπο. Δεν σου είπα. Ακριβώ. Μάζα τα παιδάκια στο σχολείο, εμεί θα μάθουμε την αντιγαλάζια πατρίδα. Ε, ναι, εντάξει. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Από εκεί και πέρα ζούμε σε δύο διαφορετικού κόσμου. Το υπονόησε ο κύριο Βαλινάκη. Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο εμεί όταν ακούμε κατασκοπία σκεφτόμαστε την του Τζέιμ Μποντ. Και οι Τούρκοι όταν ακούν κατασκοπία πηγαίνει το μυαλό του στην πραγματική ενέργεια τη κατασκοπία. Όταν εμεί ακούμε για πόλεμο μέχρι προσφάτω σκεφτόμαστε τον εμπορικό πόλεμο Κίνα-Ρωσία και Κίνα-Αμερική. Και βλέπουμε ξαφνικά ο πόλεμο να είναι δίπλα στο κατόφλι μα με την πραγματική του έννοια. Ναι. Τα λέω αυτά τα πράγματα διότι. Ε, το πρόβλημα με τη γαλάζια πατρίδα είναι αυτό που εγκρίνει. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα όμω. Πώ γαλουχείται η νέα γενιά στην Ελλάδα, Αυτό, αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Θεωρώ ότι η νέα γενιά, από ό,τι βλέπω στα σχολεία, ναι, δεν μπορώ τους, να πω. Ότι... Του πάνε φωτογραφίε στην Πελαρά και τα F16 και τα τι, δεν αλλά. Δεν χρειάζονται. Ε, ναι, αλλά Αντιλαμβάνε... Δεν πρέπει η... να του πούνε κάτι. Όχι, μην είναι θυμώνεται. Όχι, δεν θυμώνω. Λέξτε. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση, μπορεί ναι. κάποιο να μην θεωρεί ότι είναι επαρκή εθνική εκπαίδευσή μα. Δεν θεωρώ... νοιάζει τι θεωρεί ο καθένα τώρα, τι θεωρεί ο καθένα, Υπάρχει κράτο. Εγώ από τα παιδιά μου πηγαίνουν στι παρελάσει, μαθαίνουν για τι εθνικέ εορτέ. Εντάξει και βάζονται βάζονται στο, και τα δικά κυρίως. μου τα γκόνια πάνε, αλλά δεν είναι και το θέμα. Είναι, είναι το θέμα. γενικότερο ζήτημα τη παιδεία στη χώρα. Είναι μην κάνετε το, το θέμα. κοροϊδό, τώρα σα ρωτάω κάτι και το βλέπετε. Κύριε Χατζή, η εκπαίδευση που έχουμε στα σχολεία εξηγεί ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με τις γειτονικέ της χώρες. Πιθανόν όχι στο βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει Έχει ότι κάποιο φορά. παιδάκι κοιμάται με τα τσαρούχια και θεωρεί ότι οι Τούρκοι είναι αδερφικοί μας φίλοι και αύριο το πρωί θα πηγαίνουν μαγκαλιά. Εδώ δεν ξέρω ποιο ήταν ο και μου λέτε αυτά τώρα. Μένα, τι μου, μου λέτε, Ωραία, εντάξει, το ξέρετε. Μη μου κάνετε το κοροϊδό, το ξέρετε. Ε, ότι υπάρχει ε, έλλειμμα σε αυτό το γενικώς επίπεδο. Γενικώς δεν κάνω το κοροϊδό. Όχι, όχι. Ε, το ξέρετε. Επίσης... Και κα, μου στηρίζεται αμερικάνικα. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα σχολεία έχει τελείω φύγει αυτό το κομμάτι. Δεν υφίσταται. Και νομίζω, έχω λάθο δηλαδή. Τι δηλαδή, ακριβώ θα θέλαμε να κάνουμε στα σχολεία. Να, ενη, δηλαδή. να, να ενημερώνονται με αυτέ τι ακριβώ συμβαίνει. Τι του βάλουμε μέσα μα... πατρίδα. Όχι, βλέπετε λοιπόν. Τώρα μην μου λέτε απέναντι να Συγγνώμη, όταν κάνουμε. βλέπουν τα παιδιά ότι αγκαλιαζόμαστε με την άλλη πλευρά. Του λέμε ότι του έχουμε εμπιστοσύνη και ότι είναι ειλικρινεί. Μετά θα πα στα σχολεία να διδάξει πατριωτισμό εναντίον τη Τουρκία. Ε, Κάποιο, όλα αυτά πρέπει να κολλάνε μεταξύ τους. Χρειάζεται μια συνεκτική στρατηγική. Ε, αν δεν και ολά. το πρόβλημα που εγώ βλέπω να υπάρχει είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχει συνεκτική στρατηγική. Τη μία λέμε ότι στο Αιγαίο ή στον Κυπηρεσιακό κόλπο η νότια της Κρήτης θέλουμε να βρούμε, ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Την άλλη μέρα λέμε ότι τα θαλασσοπούλια είναι πιο σημαντικά. Πρέπει να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα αντί να έχουμε τον Βοσκό να πηγαίνει στις αυραχονισίδες τις ελληνικές και στην ουσία να σηκώνει τη σημαία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αν δεν τα ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση στο μυαλό τη, και γι' αυτό λέω πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική στρατηγική, θα πηγαίνουμε μια από εδώ, μια από εκεί. Μια θα αγκαλιαζόμαστε και την άλλη θα βρεθούμε σε πολύ ε, μεγάλη ένταση με την Τουρκία. Γιατί θα βρεθούμε. Όταν θα μπούμε στα βαθιά, θα βρεθούμε ξανά σε ένταση. Πώ θα γίνει δηλαδή. Αν Περιμένει κανεί να το Όπω το απαντήσετε. Αλλά όπω μπορεί να τολμήσει η Ελλάδα με τα σημερινά δεδομένα ε, να απαντήσει εννοώ ουσιαστικά στι δικέ μα απαιτήσει στην Τουρκία και να του πει: Όπα, εγώ ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα, όπω λένε και αυτοί, σου λέω και εγώ και τελειώσαμε δώδεκα μίλια». Λέει. Μπορεί να το πει. Λοιπόν, ε, ω προ το θέμα τη στρατηγική, όλο αυτό τον καιρό Φάξτε. και ο Πρωθυπουργό και όλη η πολιτική ηγεσία λένε. Ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στρατηγική. Παραμένει στρατηγική. Από το 1973, το ίδιο ναι, τροπάζει. Όχι, δεν, το λέμε. Δηλαδή αυτό, δη... δεν είναι ότι το δεν κρύβουμε. Πράγματα. Και προσθέτει πράγματα. Δεν, δεν είναι ότι το κρύβουμε, το λέμε. Ναι. Ω προ το θέμα του ε, πώ το αντιμετωπίζει. Το γεγονό ότι έχει εκτινάξει τι αμυντικέ σου δαπάνε, mm -hmm. σημαίνει ότι έχει πρόθεση να το αντιμετωπίσει. Α πάρω το παράδειγμα του Καλωδίου. Άκουσα μύρια όσα για την ιστορία τη Κάσου. Το γεγονός ότι η ελληνική. Θα συνεχίσετε κυβέρνηση... να ακούτε, διότι. Το σα κάνουν κριτική. Επιμένει βέβαια. να φτιαχτεί το καλώδιο, να δημιουργηθεί το καλώδιο στρατηγική σημασία που θα ενώνει την Ελλάδα με την Κύπρο. Σημαίνει ότι η Ελλάδα υποχώρησε ή σημαίνει ακριβώ το ανάποδο. Προφανώ όταν, όταν βγήκαν οι Ελλάδα ό, δεν υποχώρησε. Όταν κάναν οι Τούρκοι εκεί την ιστορία, φύγαμε, ναι ή όχι. Η εκτίμησή μου είναι Η ελλαδα δεν υποχωρησε καναν οι τουρκοι εκει Ε, Πώ δεν φύγαμε. Ολοκληρώσαμε τι έρευνέ μα. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, αν είχαμε πρόθεση να φύγουμε. Και Μη να το εγκαταλείψουμε. εγκαταλείψουμε. Θα πιέζαμε την Κύπρο τόσο πολύ στο να προχωρήσει στη δημιουργία καλωδίου. Θα λέγαμε, θα σφυρίζαμε διάφορα και θα λέγαμε, Α, η Κύπρος λέει όχι, το αφήνουμε. Αντιθέτω, όχι μόνο του πιέσαμε, αλλά έγινε και συμφωνία και χθε ο αρμόδιος υπουργό, κύριος Κυλακάκη, κατέθεσε και τροποποίηση τη αρχική συμφωνία με ταχύτητα για να δείξει την πρόθεσή μας να ολοκληρώσουμε το καλώδιο. Το καταθέσει δηλαδή... Ε, τροπο... Στην Βουλή. Στην Βουλή, ναι, το καταθέσει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι την επόμενη φορά άμα οι Τούρκοι στα 100-200 μέτρα που θα μπούμε μέσα μη σας πούνε φύγε, θα βγάλουν και δυο πλοία εκεί θα τους πεις όχι δεν φεύγω. Γιατί τι τότε, θα του πει. Ερώτηση. Εμεί γιατί επιμένουμε το καλώδιο στην Κύπρο. Απαντήστε μου, τι θα του πει. Θα του πει, όχι, θα βάλω το καλώδιο, προφανώ. Και θα σου πει, δεν το βάζει, δεν μεγάλο, αφού πρέπει να σε λόγο... Πώ θα γίνει είναι. τώρα. Γι' αυτό σα λέω, έχει ισχυρέ συμμαχίε και ισχυρό στρατό. Αν είδατε, α, 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 α. αν είδατε τώρα που πήγε ο Μητσοτάκη στο εξωτερικό, στη Νέα Υόρκη, ναι. συναντήθηκε μια μέρα με το Μακρόν και με τον Χρυστοδουλή, ναι. τον ναι, το ναι. κύριο Πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι. Τι συζητήσανε, συζητήσανε μεταξύ άλλων και το γεγονό ότι μια γαλλική εταιρεία έχει αναλάβει να βάλει το καλώδιο. Άρα εμπλέκει στη Γαλλία. Συναντήθηκε ο Χριστοδουλίδη. Και καλά, με τον... η Τουρκία με του Γάλλου δεν, ποιος... δεν έχει, είναι και αγαπημένη. Ποιο. Η, η Τουρκία του... με του Γάλλου δεν είναι αγαπημένη. Συναντήθηκε συνέχεια όμω ε. με του Αμερικανού που παίζεται τι είναι. Συναντήθηκε ο Χριστοδουλίδη. Κάνει Αμερικανοί κάνουν παντού. Δεν. Ωραία. Ε. Συναντήθηκε ε. ο Χριστοδουλίδη με τον αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία Αμερική. Ο οποίο του είπε, εγώ στηρίζω το έργο αυτό της διασυνδέσεως της Ελλάδας με την Κύπρο. Ε. Γι' αυτό λέω, δεν είναι μόνο ισχυρό στρατό, είναι και ισχυρέ συμμαχίε και τι μήνυμα περνά σε αυτέ τι περιπτώσει. Καλά, Πέρα. για να το yeah, δούμε λοιπόν. Συγγνώμη, για να το δούμε στην πράξη Ισραήλ αυτό. Ε? 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 να προσθέσουμε και την παρέμβαση Ισραήλ για τη συνέχιση του καλωδίου μετά από την Κύπρο. Άλλο αυτό. Γιατί οι Τούρκοι με το Ισραήλ είναι σε. Τι συζητάγαμε. Τον είπε Χίτλερ τώρα. δίκιο. Πριν... Όχι, όχι. Ε, δίκιο έχει. Έχει συμμαχίε. Ναι, με συμφωνώ. Το ότι αμερικανικό υγροποιημένο αέριο φτάνει εδώ και θα συνεχίζει στην Ευρώπη. Γι' αυτό ενοχλεί η Αλεξανδρούπολη την άγγερα. Αυτό. Ε, ναι, αυτό ναι. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει να χαβά ε, ότι και η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι στρατικοποιημένη κτλ. Υπήρχε μεγαλύτερη απάντηση σε αυτό από το να βάλει εκεί βάσει. Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε. Και... Όχι, όχι, όχι. Και... Ε... Είναι, είναι, όχι, Η όχι. όχι, Θέλω ως... να πω. Θέλω να πω ότι. Βάση. Όχι, υπάρχει μια Αμερικανική πώ δεν υπάρχει. Είναι, είναι, είναι στα φόρου, βέβαια. Α, για την υγροποιημένο, ναι, Μιλάμε Όχι, όχι, για το αέριο, λέει. Μιλάω για το αέριο. Ότι μιλάω για το αέριο, ότι δημιουργούμε συμφέροντα. Το λιμάνι μέσα έχει μια μεγάλη ζώνη των ΗΠΑ. Αυτό είναι ότι χτίζω αυτό που λέει ο κύριο Συρηγό, τι διεθνεί συμφωνίε. Και τι συζητήσαμε στην Κάσο. Δεν συζητήσαμε για ένα όρου τη που είχε έρθει σε εμά. Συζητήσαμε για τη δική μα έρευνα που οι Τούρκοι θεώρησαν, ανόητο βέβαια, ότι πάμε σε δικά του δικαιοδοσίε. Κάτι πώ έχει γυρίσει την εικόνα. Για να το δούμε λίγο και απ' την άλλη. Μην είμαστε πάντα γκρινιάριδε ότι δεν γίνονται πράγματα. Εγώ δεν είπα ότι δεν γίνονται πράγματα. Εγώ σαν πολίτη βλέπω παρατηρώ και ρωτάω. Εικόνα. Για να καταλάβει ο κόσμο, όχι εγώ. Ωραία, να... Δεν έχω περιέργεια προσωπική εγώ. Εάν δεν θέλαμε να γίνει το καλώδιο με το που θα έλεγε το πρώτο όχι που είπε αρχικό η, η Κύπρο, θα λέγαμε ευτυχισμένοι. Α, είπε όχι η Κύπρο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε. Αντιθέτω, πιέσαμε παντί το τρόπο. Πήγε κάτω ο αρμόδιο Έλληνα Ελλαδίτη Υπουργό. Ναι. Συναντήθηκε ο Έλληνα Πρωθυπουργό με τον Κύπριο Πρόεδρο. Πιέσαμε με κάθε τρόπο για να προχωρήσει το καλώδιο. Επουργία, Εγώ έχω πάρα πολλέ επιφυλάξει ότι όλα αυτά θα ε, φτάσουν στο τέλο του. Όπω ε, όπως έγινε και με τον MED. Ε, πάρα πολλέ εξαγγελίε, πάρα πολλέ ελπίδε. Δεν έγινε τίποτα στο τέλο. Και όλοι ξέρουμε γιατί δεν έγινε. Δεν θέλω να πω περισσότερα όμω. Θέλω να ευχηθώ, όπω όλοι πιστεύω, ότι αυτό το έργο θα φτάσει μέχρι το τέλο του. Έχει να κάνει χίλια χιλιόμετρα. Χίλια χιλιόμετρα. Αυτός, αυτό το καλώδιο και πρώτα η έρευνα που θα κάνει η εταιρεία Nexans με τα σκάφη της και μόλις ξεμίτησε ένα μισό μίλι έξω από τα χωρικά είδα, τα σημειώνω, σε ελληνική ΑΟΖ οριοθετημένη ελληνική ΑΟΖ με την Αίγυπτο ελληνική ΑΟΖ ήταν εκεί βγήκαν οι τουρκικές φρεγάτες και είχαμε μετά τις διαφορετικές ερμηνείες δεν θέλω να μπω σε αυτό τη δική μας και ε, την ευρύτερη άρα να ευχηθούμε να γίνει αυτό γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ στρατηγικό έργο. Δεν έχω όμως προσωπικά πολλές ελπίδες ότι θα τα καταφέρουμε έτσι όπως γίνεται τώρα και χωρίς να εμπλακεί η Τουρκία. Ένα λεπτό. Τώρα θα σας ρωτήσω όλους κάτι πολιτικό, εξόχως πολιτικό. Όταν ήταν υπουργό εξωτερικών ο κύριος Ντέρδιας, Κάθε τι που λέγανε οι Τούρκοι του, απάνταγε. Είχε μια ρητορική, τελεία και παύλα δηλαδή. Και είχε έρθει και στην Κωνσταντινούπολη η Ανδρέα, θα θυμόμαστε με τον Τσακούσοβλου, είχε γίνει και η ιστορία. Και καλά έκανε, κατά τη δική μου την ταπεινή άποψη. Ε, η απομάκρυσή του από το Υπουργείο, κύριε Σιρήγω, είναι συνυφασμένη με μια άλλη ρητορική που θέλει να, ακούσει, να ασκήσει η ελληνική πλευρά απέναντι στην Τουρκία ότι δηλαδή δεν τους απαντάμε έτσι που τους απάντα ο Δέρδιος, το απαντάμε καθόλου ή τίποτα όπως ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτό θα έχει απόλυτο νόημα αν στη συνέχεια τον έστενε στο Υπουργείο Τουρισμού ή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το να τον βγάλει από το Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν τον στέλνει στο Υπουργείο Τουρισμού, ναι. ούτε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόεδρο τη Βουλή. Ναι, ούτε πρόεδρο τη Βουλή. Εντάξει. Υπουργό Υπουργός... 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 Αναπτύξεω. Ούτε, ούτε πρόεδρο Δημοκρατία. Υπουργό Αναπτύξεω. Ναι. Υπουργό Εθνική Οικονομία. Άμα τον έβαζε, θα είχε νόημα. Το να φεύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών και αν πηγαίνει στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη, δεν νομίζω. Ο ότι... εξωτερικό κάνει κουμάντο σε αυτά. Τα ξέρει ο Βαλινάκη. Αφήστε τώρα. Ο Υπουργό Εθνική Αμήνη κάνει άλλη δουλειά. Μην τα κουκουλώνετε. Περνάνε, κουκουλώνετε. και οι δύο μήνυμα. Σα λέω λοιπόν εγώ. Mm. Η αλλαγή... Δεν περνάει μήνυμα ο Υπουργό Εθνική Αμήνη. Μα τον ευρίζουν οι Τούρκοι. Ε, το ναι. Ωραία, το βρίσκουν. Αλλά περνάει το μήνυμα. Είναι Για να το βρίσκουν, κάνει καλά τη δουλειά του. Περίμενε. Είναι τουρκική προβοκάτσια. Τον ευρίζουν οι Τούρκοι. Γιατί είναι ο Έλληνα υπουργό άμυνα, δεν είναι κάποιο. Περίμενα. Άλλο όμω. Αν τη ουσία. Ναι. Έχετε δίκιο στο ότι λέτε ότι τελικά οι τόνοι έχουν χαμηλώσει δεν έχουν. με την αλλαγή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι δεν απαντάει κάποιο. Θα του λέγανε του Δέντια ω Υπουργού Εξωτερικών αυτά και δεν έκανε το κοροϊδό. Και να πάει στην πράξη, όχι μόνο στη θεωρία και στον πολιτικό λόγο. Έτσι, όταν έχει κάνει μία ε, συμφωνία ΑΟΣ που την έκανε ο κύριο Δένδια, μπράβο του, χαρτίρια, ήταν ένα πολύ θετικό βήμα τη κυβέρνηση το 2020. Κάνει μία συμφωνία ΑΟΣ, γιατί την κάνει, Για να την κορνιζάρει και όχι, να την όχι, στην όχι, όμως... πορεία, ναι, ναι, βέβαια. Κάνεις, λοιπόν, κόβει τα θαλασσοτεμάχια που λέμε. Είδαμε πρώτα τι θαλασσοτεμάχια Αιγύπτου. Σε σε αυτή αυτή τη Αιγύπτου. Εμεί γιατί δεν το κάναμε. Μία στρογγυλή πολιτική, δεν το περίμενα. Ε, κύριε Χατζή, μπορείτε να κάνετε διάφορα σχόλια για το τι ακόμα... Έχω δικαίωμα, έχω δικαίωμα. Βεβαίως, εγώ σας τα απαγορεύω. Όχι, δεν θα μου τα δεν το... μπορείτε άλλο. στη δημοκρατία έχουμε εκείνο... ακόμα... Εκείνο το οποίο εγώ πιστεύω σε αυτές τις περιπτώσεις, βλέπει την γενική κατεύθυνση που έχει το καράβι. Και η γενική κατεύθυνση είναι η σωστή. Χαμηλά στους δηλαδή, μη μιλάτε, το ακούστε, 2000... ναι, 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 Όχι. όχι το προστεί. 2019 παραλάβαμε μια χώρα στην οποία δεν πέταγε κανένα μοιράζ, δεν είχαμε τώρα δεν, έχω, αεροπορία. δεν έχω εδώ αντιπαλωδέως για... Ε, τι αντιπαλωδέως, είναι Από το ΣΥΡΙΖΑ σας απαντήσει και δεν είναι κανείς, οι άνθρωποι δεν ήρθαν εδώ για... Ναι, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Ξα... Την οποία εσείς περιγράφετε, εγώ θα την περιγράψω γιατί εμένα καλέσατε. Έχει ισορροπήσει... Ναι, λέω ότι εσεί το λέτε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ να απαντήσει αυτό, λέω και όταν θα πάρουμε τα μπελαρά, θα ισορροπήσουμε και στο Αιγαίο, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ γερασμένα σκάφη. Αυτά είναι πραγματικότητα. Ό,τι και να πει ο Σιμών. Δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Όχι. Εγώ άλλο σα είπα όμω ότι η εξωτερική πολιτική η οποία ασκήθηκε επί την πρώτη κυβέρνηση. Μητσο... Στην ρητορική τη έχει αλλάξει. Στην ένταση των απαντήσεων έχει αλλάξει. Στην ουσία έχει αλλάξει. Δεν ξέρω. Ε, εντός, ε, δεν είμαι εγώ πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Είστε εσεί. Ε... Επειδή ζούμε. Σε... Είστε εσεί. Απαντώ. Όχι. Να απαντώ. Απα... Να απαντήσω. Είστε πίσω από κλειστέ. Να απαντήσω. Σε δύο χώρε λέει δεν λειτουργούν μυστικέ υπηρεσίε. Στην Ιαπωνία που δεν μιλάει κανένα. Και, και στην Ελλάδα Λάδα, που μιλάνε όλοι. όλοι ναι. Εάν είχε γίνει κάτι πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Όντως, όντως. Σε λίγε μέρε θα τα είχαμε μάθει όλα. Επιπλέον η Τουρκία μα έχει συνηθίσει όταν κάτι λέγεται πίσω από κλειστέ πόρτε. Και ο Ανδρέας Δρομόπουλο μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Τσακ το πετάει ύστερα από μερικέ ημέρε. Κάτσε να δούμε. Δεν έχουμε διάκοπη. Δεν, δεν έχουν βλέπω όλη αυτή την περίοδο. Τα γη Περτογάν τα πετούσε συνήθω. Όμω να σα πω. Είναι θα πάω σε διάλειμμα. Το τελευταίο εξάμεινο δεν το κάνει. Και ο Τσαβούσο, λέ, και ο τσαβούσο, και ο τσαβούσο Περισσότερο. Θα πάω σε ένα διάλειμμα για να περάσουμε στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή και παρερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι μάθαμε πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά και πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και ενστάσει, αλλά ε, όπω είπε ο κύριο Συρίγο, είναι και αυτό που από τι κλειστέ πόρτε, τέτοιο είναι. Και τα μαθαίνει, τα ακούει και λέει: Αν δεν, ήμουν, αν δεν γίνεται λέει, στην Ελλάδα, τα μαθαίνουμε όλα. Αν δεν είσαι και πίσω από τι κλειστέ πόρτε, τα μαθαίνει τους ή Τώρα πάμε να κάνω μια ερώτηση. Εσύ στη... είναι ο σοφό λαό. Ο σοφό ναι. Τον οποίο το σκέφτεστε μόνο στι εκλογέ όλοι σα. Μετά το ξεχνάτε όλοι το σοφό λαό. Και λέτε λαϊκιστέ, όσοι ενδιαφέρονται για αυτόν. Τώρα πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Ε, πόσο μπορεί να επηρεάσει τη χώρα μα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ε, Ακούω διάφορε θεωρίε, ακούω διάφορε απόψει. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σα, του κυρίου Βαγγινάκη, του κυρίου Δεσποτόπουλου και του συναδέλφου μου που κάνει και το ρεπορτάζ, να δούμε πόσο μπορεί. και επηρεάζει για την Τουρκία αυτό, Έτσι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας και απέναντι μας, μπροστά μας, είναι ένα πέλαγος χωρών που είναι μπλεγμένες, πέφτουν προς τον πόλεμο, προς την καταστροφή, προς όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, εκείνο που πρέπει να προβάλλουμε με κάθε τρόπο είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τα ακραία όρια της ζώνης της ειρήνης έναντι της ζώνης του πολέμου. Αυτό είναι κάτι που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία των δύο χωρών. Σημείο δεύτερο. Η στάση κρατάμε εμεί όμω αυτό. Έρχομαι. Γιατί έχει μια σημασία αυτό. Έρχομαι και σε αυτό. Ναι. Σημείο δεύτερο. Ε, μπορεί να μα επηρεάσει ο πόλεμο και την Ελλάδα και την Κύπρο από πλευρά μεταναστευτικών ροών άμεσα. Ε, την Κύπρο δε, η Κύπρο δε, εάν δείξουν ότι προχωρούν τα πράγματα όπω πάνε στο Λίβανο, πιθανόν να χρησιμοποιηθεί ω σημείο για να διαφύγουν Γάλλοι και ξένοι υπήκοοι γενικώ από το Λίβανο να πάνε προ τον υπόλοιπο κόσμο. Πάλιστα. Όλα αυτά αναδεικνύουν το ρόλο σου στην ναι. περιοχή. Τώρα, η στάση τη Ελλάδο. Η στάση τη Ελλάδο εξ αρχή ήταν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα άμυνα. Εδώ να πω κάτι που διάβασα, ένα πολύ ωραίο που διάβασα από το Σάκη Μουμτζή. Έγραψε ότι δεν, με κα... δεν προκαλείς κάποιον ο οποίος θέλει τον καυγά περισσότερο από ό,τι τον θέλεις εσύ. Στην προκειμένη περίπτωση, το Ισραήλ ε, είχε τη δύναμη να απαντήσει ε, στη Χεσμολάχ του Λιβάνου με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε. Ε, αυτό οφείλεται στο ότι η όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις 7 Οκτωβρίου πέρσι μέχρι τώρα, του ρίχνει διαρκώς πυράβλους. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ, θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεραστεί τα όρια και γι' αυτό το λόγο ψήφισε και υπέρ του πρόσφατου ψηφίσματος από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που καλούσε για δημιουργία Παλαιστινιακού κράτου μέσα στα όρια του 1967. Ε, θεωρούμε βεβαίω ότι το Ισραήλ είναι το μοναδικό δημοκρατικό κράτο στην περιοχή και να σα πω και την προσωπική μου άποψη. Βλέπω τι γίνεται, όλα αυτά ξεκίνησαν από την άφρονα τρομοκρατική ενέργεια τη Χαμά. Πρέπει δεν να το ξεχωρίσουμε, όμως, με συγχωρείτε. Να, πρέπει... Αν μπορώ να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσετε, αλλά πρέπει. Θα σα αφήσω, μην μείνετε. Ναι, δεν έχετε, δεν έχετε. Ερμόσαστε, είναι εδώ, κυροπιαστό. Πρέπει να ξεχωρίσουμε όμω τη Χαμά, γιατί για αυτή μου μιλάτε συνέχεια, από τον Παλαιστινιακό λαό. Δεν είναι το ίδιο. Ναι, ακριβώ αυτό ήθελα να σα πω. Βλέπετε λοιπόν που σα βοήθησα. Δεν έχω δει καμία διαδήλωση Παλαιστινίων εναντίον τη Χαμά. Αντιθέτω, ναι. το Ισραήλ. Φοβούνται κιόλα, μην νομίζετε. Προφανώ τη φοβούνται. Δε, μην φο... μην Αντιθέτως, ότι... Αντιθέτω, το Ισραήλ. Και δεν αναφέρομαι μόνο τι συμβαίνει στη, στη Λόρδια τη Γάζας, τι διαδήλωση να γίνει εκεί πέρα στο Αλλά εγώ αναφέρουμε και στο, ε, στην περιοχή τη Δυτική Όχθη. Αντιθέτω, το Ισραήλ βλέπω ότι δονείται κάθε Σαββατοκύριακο η Ιερουσαλήμ από τι Για να επιστρέψουν του πρώτου. Και όχι μόνο. Ομύρωσε, δια, και διαδηλώσει εναντίον του Νετανιάχου. Είναι ένα δημοκρατικό κράτο σε ολόκληρη την περιοχή. Κύριε Βαλινάκη, να ακούσω τη δική σα εκτίμηση. Λέστε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι γίνονται πόλεμοι κοντά μα. Δεν είναι μόνο η Γάζα, είναι και η Ουκρανία. Και άρα αυτό το συμπέρασμα, το συμπέρασμα, που πρέπει να βγάλουμε είναι ότι αυτό δεν, ήταν, δεν είναι Κάτι το οποίο θα φύγει, είναι κάτι το οποίο έρχεται και πολλαπλασιάζεται, κατά τη γνώμη μου. Είναι ο καινούριο κόσμο, το νέο διεθνέ σύστημα, όπου πολλά κράτη θεωρούν ότι αδικήθηκαν στο παρελθόν και άρα τώρα βρίσκουν την ευκαιρία που η Δύση πιστεύουν ότι βρίσκεται στη Δύση τη και ε, αυτό που λέμε ο Παγκόσμιο Νότο στρέφεται εναντίον τη και θεωρούν ότι με τη βία μπορούν να αλλάξουν είτε σύνορα είτε. Ε, Συμφωνίε οι οποίε είχαν γίνει στο παρελθόν. Ε, άρα εδώ σε εμά η πρώτη μα ανάγνωση δεν είναι αν σκοτώθηκαν 5 ή 15 που βεβαίω μα αγγίζει ως ανθρώπου, ως κομμάτι ανθρωπιστικό, είναι ποιο ε, είναι εκείνο ο οποίο υποστηρίζει θέσει που και εμεί υποστηρίζουμε. Η εκείνο ο οποίο είναι με την άλλη πλευρά. Έχουμε λοιπόν δυστυχώ εκ των πραγμάτων σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα την Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τη μία πλευρά και την Ελλάδα, η οποία έχει κάποιου στενού δεσμού με το Ισραήλ αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Ο, πρω... ο, πρω... ο πρωθυπουργό, όταν πήγε στο Ισραήλ, μίλησε και είπε: Έρχομαι ο σύμμαχο. Άρα, θεωρούσε ότι έχουμε μια στρατηγική συμμαχία, έλεγαν πολλοί. Εγώ δεν θα το πω, δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Θα πω στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Και αυτό πρέπει να μετράει όταν παίρνω θέσει. Δηλαδή στο ψήφισμα που η Ελλάδα πήρε θέση εναντίον του Ισραήλ, απολύτω, ενώ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε πήγαν στην αποχή. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν καλύτερη επιλογή η αποχή. Και το λέω αυτό και με την αφορμή ότι η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει σε λίγο. Ε, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα θα καλείται καθημερινά να, να παίρνει θέση σε διάφορα διεθνή προβλήματα. Επειδή το, την πέρασε αυτή τη διαδικασία όταν είπε η Κώστα Καραμαλή πάλι είχαμε εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και μάλιστα προσωπικά προείδρευσα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχω εμπειρία του τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, σε πιέζουν οι Αμερικανοί, σε πιέζουν οι Ρώσοι, σε πιέζουν οι Κινέζοι, σε πιέζουν οι Γάλλοι και εσύ Πρέπει να πάρει αποφάσει ακροβασία mm. ανάμεσα στου μελ και του δε, και τους δε. Δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι είναι μια εμπειρία από την οποία βγαίνει ισχυρότερο, διότι παράπονα πάντα θα υπάρχουν από κάποια πλευρά Καλά, πάντα, ναι. εφόσον συνταχθεί με μια άλλη. Και το λέω αυτό με την αφορμή λοιπόν του Ισραήλ, ότι κατά τη γνώμη μου έπρεπε να πάμε σε αποχή, διότι, μην ξεχνάμε, κατά βάση πιστεύουν πολλοί στην Ελλάδα ότι αν συμβεί απευταίο με την Τουρκία και βρεθούμε σε ένα πόλεμο το Ισραήλ έχει υποχρέωση ή θέλει ή θα πρέπει να μας βοηθήσει. Αν ε, λοιπόν έχουμε ναι. με αυτή την ελπίδα θα πρέπει και εμείς από τη δική μας τη μεριά δεν λέω να κάνουμε τα ίδια αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούμε και να θα τελείως. Θα μας πει τώρα ο Ανδρέας και θέλω το δικό σας σχόλιο μετά κύριε Δεσποτόπουλε για να ολοκληρώσουμε και αυτόν τον κύκλο θα μας πει ο Ανδρέας λοιπόν πώς η Τουρκία υποστηρίζει και με πόση θέρμη, αν είναι πραγματικό αυτό ή είναι... Γιατί ακούω πολλά να λέει ο Ερντογάν και να μας πει μετά ο κ. Δεσποτόπουλος εάν αυτό όλο που ακούσαμε από τον κύριο Βαλινάκη, που ακούσαμε από τον κ. Συρίγο, λογικά πράγματα μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μας και με την Τουρκία στο τέλος. Και θέλω και από εσά ένα σχολείο σε αυτό. Ε, Πρέπει να σα πω ότι ο Ταγί Ερντογάν είναι ξεκάθαρα, mm. το είπε και από το βήμα του Οργανισμού Ινοβέλλον Εθνών. Δεν θεωρώ τη Χαμά τρομοκρατική οργάνωση. Δεν την είπα ποτέ. Η θεωρία από πανευθερωτικό μέτωπο. Είναι κάθετο σε αυτό. Και αυτό τον τελευταίο καιρό ορίζει και τι σχέσει του σαφώ με το Ισραήλ, αλλά και με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήδη υπήρχαν σοβαρά θέματα που ξεκίνησε με του S400, αλλά αυτό ήταν κορυφή του Παπαβουνού. Okay, yeah, yeah. Υπάρχει το θέμα των Κούρδων στη Συρία. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βρίσκεται μέσα στη Συρία. Και μάλιστα σε αντίθετα μέτωπα με τι ΗΠΑ, και α λέει ότι εκεί πολέμησε το Ισλαμικό κράτο. Άρα υπήρχαν ήδη σοβαρά θέματα. Σε αυτό προσθέθηκε το θέμα τη Χαμά. Είναι ξεκάθαρη η θέση τη Τουρκία και θα συνεχίσει να έχει προβλήματα και με το Ισραήλ και με τι ΗΠΑ. Μάλιστα. Υπήρξε μια κινητικότητα για να ξαναπάρει το F35. Το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Δεν προχωράει όμως αυτό το πράγμα. Όσο υπάρχει αυτή η στάση, η Τουρκία επηρεάζεται πολύ αρνητικά. Να δω όμω τώρα την δική σας εκτίμηση και τη δική σα πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Γιατί είδαμε ότι η Τουρκία και όπω σωστά μα περιέγραψε ο Ανδρέα είναι. Χίτλερ το, τον Ελέη, τον Άλ, Νετανιάχου. Είναι, είναι, ακραία η ρητορική του Ερντογάν. Οι σχέσει εδώ διαπλέκονται. Συμπληρώνονται και πολλέ φορέ είναι αντίθετε. Θα σα δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Η Χαμά, η οποία έχει και πολιτική έκφραση, δηλαδή είναι και η πολιτική δύναμη που ελέγχει τη Λουρδα τη Ήταν πολύ κοντά πριν δύο χρόνια. Να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη Παλαιστίνη ε, με την Τουρκία, αλλά Τούρκα. Δηλαδή, πώ έκανε με τη Λιβύη και έκανε το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ετοίμαζε ένα αντιστοίχω παράνομο μνημόνιο μεταξύ Παλαιστίνη, δυτική, ε, συγγνώμη, Λόρδα δηλαδή, τη Γάζα, Χαμά, δηλαδή, με Τουρκία. Ώστε τι να κάνει, να οριοθετήσουν ένα παρανόμο τα κτλ. Φαντάστε τι θα συνέβαινε αυτό στη συνέχεια, τι θα σήμαινε για μα. Θα ήταν μια πολύ κακή εξέλιξη. Και ευτυχώ που δεν έγινε. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται στην περιοχή, ειδικά σε σχέση ε, και ενεργειακά, αλλά και ευρύτερα γεωπολιτικά, που να μην επηρεάζει και τι σχέσει τη κοινωνία με την Τουρκία. Και κλείνουμε. Ποιο ε, ε, είναι το πιο ισχυρό κράτο στην Ανατολική Μεσόγειο αυτή τη στιγμή από πλευρά στρατιωτική δυνάμειο, το Ισραήλ. Ε, Πώ μπορεί να επηρεάσει λοιπόν αυτό που. Ποιο έχει. Ποιο κράτο έχει τη μεγαλύτερη επιρροή. Όλα αυτά Αμερικανική... μπορεί να επηρεαστούν οι σχέσεις μας τους Τούρκους, η σχέση μα με του Τούρκου να σε σχέση με αυτόν. Ναι. Ποιο κράτο. Ε, πόσο επηρεάζει το Ισραήλ την Αμερικανική πολιτική σκηνή. Πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονό ότι έχουμε καλέ σχέσει με το Ισραήλ μα βοηθάει στην Αμερική να περνάνε αιτήματά μα και απόψει μα πιο εύκολα και επίση. Η έντονη ρητορική του Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή όταν άκουσα 21 λεπτά και μάλιστα και θεατρικό σε κάποιε ναι. στιγμέ ε, να τα βάζει με το Ισραήλ, σκεφτόμουν εκείνη την ώρα ότι όλα αυτά είναι πάσε προ εμά. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ε, 14-15 μήνε ο Ερντογάν επιχείρησε άνοιγμα προ το Ισραήλ. Να αποκαταστήσει Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι, ναι. Γιατί, γιατί αντιλαμβανόταν ότι ήταν λάθο η πορεία που είχε πάρει τη απόλυτη συγκρούσεω με το Ισραήλ. Μετά είναι η επίθεση τη ΓΑΜΑΣ και μπήκαμε σε αυτή τη λογική που είμαστε τώρα. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιρήγο που ήταν απόψε μαζί μα. Ευχαριστώ τον κύριο Βαγινάκη, σα ευχαριστώ κύριε Υπουργέ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Τρομπόπλο, τον καλό φίλο και συνάδελφο, και τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον διευθυνολόγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Και να είμαστε καλά, και εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ, ώρα 8.30. Για χαρά.